Γεια καλώ ήρθατε στα κρυπτο νέα. Σήμερα 17 Πέμπτη του 2023 και τα κορυφαία νέα για κρυπτο είναι τα εξή. Εμεί θα πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα στο Υπουργείο Οικονομικών τη Ευρωπαϊκή Ένωση που έδωσε το οριστικό πράσινο φω για το Μάικα. Και επιτέλου το Μάικα θα γίνει νόμο το καλοκαίρι που μα έρχεται. Και εμεί θα πάμε στην απέναντι όχθη και θα πάμε στην Αμερική και συγκεκριμένα στην ΣΕΚ. Λοιπόν, όπω ήδη ξέρετε, η Coinbase έχει μηνύσει τη ΣΕΚ διότι όπω λέει η ΣΕΚ δεν έχει δώσει αρκετή σαφήνεια σχετικά με του κανόνε στην Αμερική. Για να είμαστε ειλικρινεί, δεν έχει δώσει τίποτα. Και η ΣΕΚ βλέπει αυτή τη μήνυση και ζητάει από το δικαστήριο ότι αυτή η μήνυση θα πρέπει να απορριφθεί. Οπότε, όπω βλέπετε, η ΣΕΚ είναι με την πλάτη στον τοίχο που λέμε και ζητάει απλά από το δικαστήριο να απορρίψει μία μήνυση που είναι πάρα πολύ εύλογο το ερώτημά τη. Και η μήνυση απλά λέει να δώσει περισσότερε λεπτομέρειε επιτέλου η ΣΕΚ σχετικά με του κανόνε κρυπτογράφηση στην Αμερική. Κάτι που η ΣΕΚ δεν έχει κάνει το γιαστείο. Και πέρα από αυτό, θα συνεχίσουμε με τα καρακοζιλίγια τη ΣΕΚ και θα πάμε στην Ripple, όπω ήδη ξέρει. Η Ripple έχει ένα θεματάκι με τη SEC και αυτή τη φορά έχουμε μία μικρή νίκη για τη Ripple. Συγκεκριμένα, η SEC ζήτησε από το δικαστήριο να σφραγίσει τα έγγραφα τη ομιλία του Χίνιμαν. Ο Χίνιμαν, να θυμίσει ότι είναι ο πρώην πρόεδρο τη SEC, που το 2018 είχε πει ότι το Ethereum δεν είναι security, είναι commodity και είχε πει και του λόγου γι' αυτό. Και αυτά τα αρχεία τα έχει η SEC, τα θέλει η Ripple για να προχωρήσει την υπόθεσή τη και η SEC δεν θέλει με τίποτα να τη τα δώσει. Και τώρα, όπω ήδη είπα, έχει ζητήσει από το δικαστήριο να σφραγίσει αυτά τα έγγραφα. Έγγραφα. Κάτι το οποίο το δικαστήριο αρνήθηκε. Οπότε η ΣΕΚ πλέον ξέρει ότι δεν μπορεί να σφραγίσει τα συγκεκριμένα έγγραφα. Οπότε κάποια στιγμή θα πρέπει επιτέλου να τα δώσει στη Ripple. Εκτό και αν σκεφτεί άλλο κόλπο. Εμεί θα προχωρήσουμε και θα πάμε και στο ανταλλακτήριό μα για σήμερα. Και μιλάω για το κατεστραμμένο ανταλλακτήριο Celsius. Το οποίο μάθαμε ότι μετακινεί και κατά πάσα πιθανότητα θα πουλήσει 780 εκατομμύρια δολάρια σε stake Ethereum. Αυτά τα Ethereum τα έβγαλε από το Limbo Finance, ένα DeFi που πριν από λίγε μέρε άνοιξε τα withdraw για τα stake ETH και πλέον το Celsius τα έχει πάρει όλα μέσα από αυτό το DeFi και προσπαθεί να τα πουλήσει ώστε να αποπληρώσει τις υποχρεώσεις του. Οπότε ίσως υπάρξει τις επόμενες μέρες μια μικρή πτώση στην τιμή του Ethereum. Εμεί θα πάμε και στη μεγάλη είδηση της ημέρας που έχει ταράξει την κρυπτοκοινότητα και αναφέρομαι στο πορτοφόλι Ledger το οποίο δημιούργησε μια πίσω πόρτα. Για να είμαστε λίγο πιο συγκεκριμένοι η Ledger έβαλε στα πορτοφόλια της μια νέα υπηρεσία ονόματι Ledger Recovery. Που τι θα κάνει αυτή η υπηρεσία. Αυτή η υπηρεσία ουσιαστικά θα παίρνει τα recovery face σα, τι 12 ή 24 λέξει που έχει το πορτοφόλι σα και θα τι κρυπτογραφεί και θα τι κάνει αντίγραφα ασφαλεία και θα αποθηκεύονται αυτά σε τρει θεματοφύλακε, σε τρει παρόχου που επιστρέφεται η ledger. Ώστε όταν έχετε χάσει αυτέ τι λέξει να μπορείτε εύκολα και απλά να τι ανακτάτε. Να πω σε αυτό το σημείο ότι αυτό είναι μια υπηρεσία που κοστίζει 10 δολάρια κάθε μήνα και για να χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να δώσετε επίση στη ledger την ταυτότητα, το διαβατήριο ή άλλα δεδομένα τα οποία Χρειάζεται η Ledger για να πιστοποιήσει ότι εσεί έχετε το πορτοφόλι. Να πούμε τώρα στο σημείο τα θετικά και τα αρνητικά. Τα αρνητικά, όπω καταλαβαίνετε, είναι ότι η Ledger ξεχνάει πλήρω το νόημα των crypto. Και ένα από τα βασικά νόηματα των crypto είναι ότι εμεί ελέγχουμε τα χρήματά μα, εμεί ελέγχουμε τα crypto μα και όχι κάποια τράπεζα ή κάποιο τρίτο οργανισμό. Και όπω ήδη ξέρετε, not your key, not your crypto. Όλη αυτή τη φιλοσοφία η Ledger την πετάει έξω από το παράθυρο με αυτή τη νέα τη υπηρεσία. Να πω το σημείο ότι τα θετικά νέα είναι ότι αυτό είναι μια υπηρεσία. Και αν θέλετε τη αν δεν θέλετε, δεν τη χρησιμοποιείτε και δεν χρειάζεται να δώσετε ούτε τι λέξει κλειδιά σα, ούτε τα ονόματά σα, ούτε τι ταυτότητέ σα. Και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι αν δώσετε όλα αυτά τα δεδομένα, τα έχει η Ledger και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Και υπάρχει και αυτό εδώ πέρα το tweet το οποίο διέγραψε η Ledger, το οποίο λέει ουσιαστικά ότι η Ledger και οι τρίτοι οργανισμοί που συνεργάζεται δεν έχουν πρόσβαση στα recovery phase, τι λέξει κλειδιά ουσιαστικά. Που αυτό, όπω είπα, διαγράφθηκε διότι εφόσον θα δώσετε τα προσωπικά σα δεδομένα και τι λέξει κλειδιά στη Ledger. Η ledger τα έχει και μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Προφανώ δεν θα το κάνει αυτό διότι θα καταστραφεί η εταιρεία. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι που μπορεί να το κάνει. Και εννοείται ότι και η τρίτη πάροχη και η ledger έχουν μια χαρά πρόσβαση στι λέξει κλειδιά και στα προσωπικά σα δεδομένα αν τα δώσετε. Οπότε αυτό ήταν το μεγάλο νέο για σήμερα και είναι μια αρκετά αμφιλεγόμενη κίνηση από τη ledger. Πάρα πολλοί λένε ότι είναι μια θετική κίνηση και θα βοηθήσει και το πορτοφόλι και τα κρυπτο να εξελιχθούν και άλλοι λένε το αυτονόητο ότι καταστρέφει τη φιλοσοφία των κρυπτο. Κάτι που ισχύει, αλλά επίση Ισχύει ότι το κοινό, το αγοραστικό μέσο κοινό θέλει έναν πιο εύκολο τρόπο να ανακτά τα κλειδιά του αν τα χάσει. Και μέσα πάμε και στο τελευταίο νέο τη ημέρα μα και θα πάμε στα NFT. Και αν σας αρέσουν οι ταινίε Fast and Furious, έχουν βγει NFT των αυτοκινήτων και θα πουλούνται μέσα από το blockchain to flow. Για ποιον ενδιαφέρεται το άρθρο θα βρίσκεται πάντα στην περιγραφή. Και μέσα πάμε και στην crypto αγορά που είναι απλώ τα σταθερή για άλλη μια μέρα, με το bitcoin να στέκεται στο support μα και να αισθάνεται ιδιαίτερα άνετα από το support διότι για έκτη μέρα είμαστε εδώ Πέρα. Και αυτά είναι τα κορυφαία νέα για κρύπτο. Σήμερα 17 Πέμπτη του 2023. Να σα ανακοινώσω το περιεχόμενο που παρακολουθήσατε. Είναι περιεχόμενο που δημιουργήθηκε μόνο για εκπαιδευτικού λόγου και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Μόνο επενδυτική γνώμη. Παρακαλώ γραφείτε στο κανάλι, αφού σα και ένα σχόλιο. Τα οποία σχόλια μπορούν να απαντηθούν στο τέλο του επεισοδίου. Να είστε όλοι καλά. Καλή σα μέρα.